Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λίγα 24 ώρα πριν από τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου και βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο της Αλήθειας σε μία ακόμη προεκλογική συζήτηση. Έχουμε μαζί μας την Εμμανουέλα Ξενιάδη, υποψήφια βουλευτή με το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε είναι καλά. Να πούμε ότι είχαμε και καλεσμένους από άλλους δύο πολιτικούς χώρους, οι οποίοι δεν ήλθαν μέχρι στιγμής, οπότε εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Κυρία Ξενιάδη, είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεστε εδώ το στούντιο της Αλήθειας. Οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε στη διαδικασία. Οι τηλεθεατές έχουν ενημερωθεί για κάποια βασικά στοιχεία που έσπρωξαν εσάς να ασχοληθείτε με την πολιτική. Και έτσι θα έλεγα να μπούμε έτσι λίγο σε πιο εξειδικευμένες ενότητες. Ευχαρίστω. Ό,τι θέλετε. Ξέρω ότι όλη την προεκλογική περίοδο, αν κάτι μετράει, είναι η επαφή, κυρίως η επαφή με τον κόσμο, κυρίως αυτή την περίοδο. Όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία, οπότε είναι καθημερινή η επαφή σας με τους πολίτες. Ένα από τα πρώτα πράγματα για τα οποία οι πολίτες διαμαρτύρονται, ποιο είναι? Είναι αυτό που προτάσουν? Αυτό που βλέπουμε ο καθένας ξεχωριστά και όχι μόνο αυτές τις, την περίοδο την προεκλογική αλλά όλα τα τελευταία χρόνια είναι φυσικά ότι η ακρίβεια η οποία είναι θεωρούμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν οφείλεται δηλαδή στις αιτιολογίες ότι είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μια δικαιολογία. Θεωρούμε ότι γι' αυτό και λέμε δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο ή απότερο κάποιων συγκυριών, είναι επιλογή. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καθημερινά και οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν καθημερινά, έχουν ένα ράλι τιμών έχουμε, το οποίο βέβαια είναι επιλογή, πολιτική επιλογή, γιατί από την άνοδο αυτή των τιμών κάποιοι καρπώνονται έσοδα. Καρπώνονται οι ολιγάρχες και όλα αυτά είναι εις βάρος των πολλών, των μη προνομιούχων. Τα εισοδήματα ξανεμίζονται από τις πρώτες μέρες, οι μισθοί, οι συντάξεις και μην ξεχνάμε ότι κάποιοι δεν έχουν καν και εργασία, είναι και άνεργοι. Άρα είναι πολύ βασικό αυτό το πρόβλημα, είναι θέμα πια επιβίωσης. Αυτό που λέμε εμείς στο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη είναι ότι υπάρχει λύση, είναι επιλογή. Και το βασικό είναι η μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στα βασικά αγαθά, σε όλα τα αγαθά, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει χωρίς να νιώθει τρομοκρατούμενος μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα. Βλέπουμε ότι σε περιόδους όπου υπάρχει, τώρα είναι και το καλοκαίρι μπροστά μας, η τουριστική περίοδο, θα αρχίσουν πάλι να παίρνουν την ανηφόρα. Η ενέργεια έχει και αυτή φτάσει σε δυσθεώρητα μεγέθη. Γι' αυτό και ένα από αυτό που το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη λέμε είναι να καταργηθεί και το χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να ζει μια αξιοπρεπή ζωή και να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν και να μπορεί να μορφώνει τα παιδιά του και να μην έχει το άγχος της επιβίωσης. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ο γραμματέας του Μέρα 25, ο κ. Βαρουφάκης, σε μία από τις τοποθετήσεις του και στο σχεδιασμό που έχει, αναφέρεται στις επιπτώσεις που θα είχε ένα Brexit. Δηλαδή, είναι οπαδός το να μην ανήκουμε στην ενιαία νομισματική ένωση της Ευρώπης, να μην ανήκουμε στο ευρώ, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες, αλλά ουσιαστικά θα είναι μία λύση για τη χώρα. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε, έτσι να σου το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ακούγοντας Brexit, ο άλλος παγώνει, λέει τι γίνεται. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι, καταρχάς, εμείς λέμε ότι το νόμισμα δεν θα πρέπει να, ο κόσμος να είναι υπηρέτης του νομίσματος. Το νόμισμα είναι το μέσο. Το θέμα είναι οι πολιτικές. Άρα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή και με ευρώ ο κόσμος έχει δυσκολίες. Περνάει δύσκολα. Άρα εμάς ματιάζουν οι πολιτικές. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε σε μία, Ευρώπη, η οποία όμως να μην καθορίζει τη τύχη συγκεκριμένα της Ελλάδας από το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Εμείς αυτή τη στιγμή όλη η χώρα τελευταία χρόνια ζούμε στη δίνη των μνημονίων. Όλα αυτά είναι τα απόνερα. Άρα είδαμε ότι όλο αυτό, γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε στο αντιμνημονιακό τόξο που δεν μπορεί πια
να παρακολουθεί όλους αυτούς τους νόμους εφαρμοστικούς που έχουν μέχρι το 2060 σκλαβώσει τη χώρα. Άρα, λέμε ότι όλα είναι θέμα επιλογής και να επιλέξει με ποιους είσαι. Με τους μη προνομιούχους ή τους προνομιούχους. Να αναφέρουμε επίσης το θέμα των κόκκινων δανείων. Να αναφέρουμε το θέμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Άρα, λέμε, είναι θέμα επιλογής. Θέλουμε να ενισχύουμε τα φαντς και τους τραπεζίτες, θέλουμε τους ολιγάρχες ή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καλή ζωή για τον κόσμο. Εμείς λέμε το δεύτερο. Με δεδομένο ότι τα περισσότερα από τα οποία καταναλώνουμε στην Ελλάδα, σε διάφορα είδη, είναι εισαγόμενα. Mm-hmm. Η Ελλάδα υποφέρει στον πρωτογενή τομέα. Για πάρα πολλούς λόγους έχουμε πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Μία έξοδο από το ευρώ ή μία αλλαγή στην πολιτική διαχείριση του νομίσματος δεν θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα προβλήματα στους πολίτες. Δηλαδή, πόσο εύκολο θα ήταν να προμηθευτούν πράγματα τα οποία θα τα εισάγαμε σε τριπλάσιες τιμές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιοι επαναφέρουν ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί. Δεν ανέφερε κανείς, ούτε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ούτε το ΜΕΡΑ25 ΕΣΜΑ. Είχε τρίξει το θέμα ξανά το οποίο έχει υποθεί το 2015 για τον Brexit. Φυσικά η Ελλάδα εξαρτάται από εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να η Ελλάδα, η κυβέρνηση που θα υπάρχει, να είναι μια κυβέρνηση η οποία πρωτίστως θα νοιάζεται για το όφελος των πολιτών της. Άρα δεν είναι σημαία σας, το ακούμε πολύ συχνά τελευταία. Δεν υπάρχει σημαία. Όχι, δεν υπάρχει το σημαία. Το ότι βγαίνουμε από το δεν έχουμε ευρώ, έχουμε ένα εθνικό νόμισμα. Το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη δεν είπε ποτέ για έξοδο από το ευρώ. Δεν είπε ποτέ για παράλληλο νόμισμα, έγινε και όλη αυτή η συζήτηση για το Δήμητρα. Έτσι, δεν έχει στο πρόγραμμά του ΜΕΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, και υπάρχει σε όλα, υπάρχει στον ηλεκτρονικό τύπο, μπορεί ο κόσμος να μπει να διαβάσει. Δεν έχει υποθεί ποτέ για Brexit, για έξοδο, για παράλληλο νόμισμα κτλ. Εμείς λέμε για πολιτικές, οι οποίες είναι προς όφελος των πολλών και... επειδή σίγουρα ενοχλούν κάποιους να αναφέρονται τα ονόματα που έχουν, ας το πούμε, πώς να το πω, έχουν λελατήσει τη χώρα, τους ολιγάρχες, τους τραπεζίτες. Όταν αυτά τα λέμε το όνομά τους, κάποιους ενοχλούν. Οπότε γι' αυτό μπαίνει δηλαδή αυτό το οπότε κομμάτι. Οπότε μέσα σε όλη την προπαγάνδα που γίνεται έχει υποθεί και αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα στο πρόγραμμά μας. Εμείς λέμε αυτά που λέμε και προεκλογικά θα είναι και η μετεκλογική μας σημαία. Όπως όλα δείχνουν, στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν θα έχουμε, τουλάχιστον με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων κυβέρνηση, φαίνεται ότι θα ξαναπάμε σε εκλογές. Το ΜΕΡΑ25 την επόμενη μέρα. Και την τελευταία φορά είχαμε αναφερθεί στις συμμαχίες, αλλά ξέρετε, καμιά φορά αλλάζει κάτι στην πορεία των ημερών. Ποια θα είναι η θέση του, ποια θα είναι η θέση η οποία θα κρατήσει το ΜΕΡΑ25 αναφορικά με συνεργασίες. Αυτό που εμείς, αυτό που είπατε τώρα είναι ότι πλησιάζοντας τις εκλογές, γιατί τώρα είμαστε και στην τελική ευθεία, εμάς δεν αλλάζει. Τέσσερις μέρες είναι. Εμάς δεν αλλάζει η θέση. Εμάς η θέση είναι σταθερή και προεκλογικά. Και γι' αυτό έχει υποθεί σε όλους τους τόνους, από όλα τα στελέχη που πιάνουν από όλους μας, ότι δεν προτίθεται το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη να συνεργαστεί, να δώσει ψήφο ανοχής με κανένα από τα μνημονιακά κόμματα. Ας το κάνουν αυτοί, καταρχάς να δούμε και πώς θα εξελιχθεί, ποια θα είναι τα ποσοστά. Βέβαια, σαφώς, γιατί έτσι, οι δημοσκοπήσεις από την πραγματικότητα απέχουν. Σίγουρα οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον. Θα το δούμε το εκλογικά. Το σαφές για μας είναι και νομίζω το πιο ειλικρινές και να ξέρει ο κόσμος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει ότι δεν υπάρχει θέμα να συνεργαστούμε με κάποια από τα κόμματα που έχουν φυσικά ψηφίσει μνημόνια και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ακόμη και αν, επειδή κυκλοφορεί πολύ τις δύο τελευταίες μέρες η φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που θα επιδιώξουμε να κάνουμε είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και εκεί βέβαια φαντάζομαι ότι είτε πρώτος είτε δεύτερος όταν πάρει την εντολή, καθώς δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της Κυριακής, θα ζητήσει από τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25 να συνεργαστούν με μια άλλη ατζέντα. Ακόμη και εκεί θα είσαστε απέναντι ναι, σε αυτό. Έχει υποθεί ότι δεν θα αλλάξει. Το ειδικό σκοπό, δεν το καταλαβαίνω τι ειδικού σκοπού, ας το επιρωτήσουν τον ειδικό σκοπό που μας έχουν φορτώσει στην πλάτη τα τελευταία χρόνια το μνημόνιο, ας
σκεφτούν και ας αποφασίσουν αυτοί που έχουν την ίδια πολιτική χαραγμένη να συμφωνήσουν ποια κυβέρνηση ειδικού σκοπού προτίθεται να κάνουν. Το σίγουρο δεν θα είμαστε εμείς μέσα σε μια τέτοια κυβέρνηση, ας θεωρηθεί και ή ας ονομαστεί ειδικού σκοπού. Είναι σαφές αυτό. Στις τελευταίες εκλογές έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων οι οποίοι ψηφίσουν για πρώτη φορά. 17 και άνω. Είναι και μια γενιά η οποία ουσιαστικά μεγάλωσε στα μνημόνια. Βεβαίως. Αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία χρόνια μας ταλανίζει όλο αυτό, μια γενιά η οποία πέρασε τα μνημόνια, πέρασε και την πανδημία, που και αυτό άφησε κάποιο αποτύπωμα πάνω της. Εσείς τι θα λέγατε σε αυτά τα νέα παιδιά προκειμένου να τα προσελκύσετε να ψηφίσουν τον πολιτικό σας χώρο? Η νέα γενιά είναι μια γενιά που, όπως είπατε, πέρα ότι έχει την ανασφάλεια της, και των σπουδών μπροστά, της εργασίας αργότερα μετά τις σπουδές, είναι μια γενιά η οποία βλέπει, έχει κάποια όνειρα τα οποία πρέπει να τους δώσουμε τον τρόπο ή μάλλον την, ότι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρα που έχουν. Από φύσης η νέα γενιά δηλαδή έχει όνειρα μπροστά της. Και θα πρέπει εμείς να τους δώσουμε τα χέγγια ώστε αυτά να, όσο το δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Άρα εμείς αυτό που λέμε στη νέα γενιά είναι να μην ακούσει τις κασάνδρες του μικρότερο κακό, έτσι να αποφασίσει με βάση σίγουρα το πρόγραμμά μας. Εμείς θέλουμε τους νέους να μπορούν να έχουν μια δημόσια δωρεάν παιδεία και για τα στρώματα τα οποία δεν μπορούν να έχουν να μορφωθούν. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, καλές σπουδές και φυσικά το θέμα της εργασίας. Και επειδή υπάρχει τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο το θέμα της ανεργίας και είναι αυτό που τα νέα παιδιά έχουν την έξοδο στο, φεύγουν από την Ελλάδα, αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες. Έχουμε αυτό, λαμπρούς επιστήμονες που φεύγουν γιατί φυσικά βρίσκουν δουλειά εκτός Ελλάδας, άρα να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα μυαλά εδώ και να τους δώσουμε την προοπτική για μια καλή ζωή. Εργασία και καλή ζωή. Και αξιοπρεπεί μισθούς και... Για να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να επιβιώσουν. Βεβαίως. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, μια που μιλήσατε για δωρεάν παιδεία. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο προβληματίζει αρκετό κόσμο, όπως και την πανεπιστημιακή αστυνομία, mm-hmm. η οποία και αυτή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, Βεβαίως. Μια και μιλάμε για τη νέα γενιά. Ποιες είναι οι θέσεις σας πάνω στο σχέδιο? Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Εμείς είμαστε σαφείς υπέρ του ασύλου και αυτό το όνειδος το οποίο θέλησαν να βάλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, φυσικά είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Δεν χωράει αστυνομία μέσα στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια. Υπάρχει τρόπος, γιατί πολλοί λένε ναι, αλλά έχουμε ζημιές, έχουμε φορές, έχουμε λοιπά. Εκεί υπάρχει δυνατότητα, αρκεί να το θέλουν, η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι καθηγητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι, να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν είναι η λύση να βάλεις την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ελεύθερα, να διακινείται ελεύθερα οι ιδέες, οι απόψεις, άρα εκεί είμαστε κάθετοι, είμαστε κατά. Και φυσικά υποστηρίζουμε, εννοείται, το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δημόσιο χαρακτήρα, το ποιοτικό πανεπιστήμιο, να μπορούν όλα τα παιδιά να σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία να είναι ποιοτικά και να μπορεί να πάρουν τις σπουδές που τους αξίζουν. Τώρα, για την ελάχιστη βάση, εμείς αυτό που λέμε είναι, επειδή ναι, μεν υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα παιδείας, όμως όλοι ξέρουμε ότι τώρα είναι κοντά και οι πανελλαδικές, έτσι. Λίγα παιδιά μπορούν να μείνουν σε αυτά που προσφέρει αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα. Έτσι, παραπαιδεία το ξέρουμε υπάρχει. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση όλων των στρωμάτων, ακόμα και των φτωχότερων στρωμάτων. Οπότε, εμείς λέμε τα παιδιά να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, να κάνουν, δηλαδή, την προσπάθειά τους, βάση, ναι. να κάνουν την προσπάθειά τους. Η ποιότητα της εκπαίδευσης, της παροχής των σπουδών στα πανεπιστήμια δεν είναι λόγω του ότι θα μπουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν χαμηλότερες βάσεις. Εμείς θέλουμε μια ποιότητα παροχής
σπουδών στα πανεπιστήμια, με καθηγητές που μπορούν να δώσουν αυτή τη μόρφωση στα παιδιά. Τα παιδιά που θα μπουν μέσα θα κληθούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Άρα να τους δώσουμε. Θέλουμε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν μαθήματα για να περάσουν στα πανεπιστήμια. Ίση λοιπόν πρόσβαση στα πανεπιστήμια και από εκεί και πέρα να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να. Άρα δηλαδή να μπορούν να μπαίνουν όλοι, αλλά στην πορεία των σπουδών τους να αξιολογούνται το αν μπορούν να συνεχίσουν. Ναι. Δεν θέλουμε να βάζουμε φραγμούς. Οι φραγμοί δεν. Πρέπει τα παιδιά όλα να έχουν τις ίσες ευκαιρίες. Όπως όλοι οι πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, έτσι και στο θέμα της μόρφωσης, θα πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Μια που αναφερόμαστε στην παιδεία και σίγουρα όλοι θέλουμε τα παιδιά μας και στο πανεπιστήμιο, αλλά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να πάρουν γνώσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τις προσφέρουν και έχουν καλεστεί να την προσφέρουν, η εκπαιδευτική κάθε βαθμίδα, πώς αντιμετωπίζονται από το κράτος? Γιατί και εκεί έχουμε διάφορα ανοιχτά θέματα. Όλοι που έχουμε και αυτοί που δεν έχουμε παιδιά και βλέπουμε τους. Έχουμε μεγαλώσει παιδιά που πάνε στο σχολείο και γνωρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, αλλά και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά και βλέπουν. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν τεράστιες προσπάθειες να μορφώσουν τα παιδιά μας. Έχουν ένα πολύ κομβικό ρόλο. Γι' αυτό σας ρώτησα. Έτσι, δηλαδή, πέρα από συμμετέχουν μαζί με την οικογένεια. Βεβαίως, πέρα από την οικογένεια, είναι παράλληλοι δρόμοι. Άρα πρέπει να σεβόμαστε τους εκπαιδευτικούς, το ρόλο τους, το έργο τους, γιατί είναι συμπληρωματικό της δουλειάς που κάνει ο καθένας μέσα στην οικογένεια για τα παιδιά του. Εμείς θέλουμε δημόσια φυσικά παιδεία με εκπαιδευτικούς αρκετούς να καλυφθούν τα κενά με αξιοπρεπούς μισθούς, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν και εκείνοι αυτό το οποίο έχουν κληθεί να κάνουν. Άρα είναι πολύ βασικό τα σχολεία μας να λειτουργούν σωστά, να έχουν εκπαιδευτικούς, με εκπαιδευτικούς όμως καλά αμοιβόμενους, για να κάνουν και αυτοί, να έχουν και αυτοί μια ζωή αξιοπρεπή και να μην χρειάζεται να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και να κάνουν και καλύτερα τη δουλειά τους. Βεβαίως. Όποιος αμήνεται είναι πολύ, πολύ πιο πολύ ευχάριστη δουλειά του. Και βέβαια να πούμε ότι και να πω τώρα ότι και υπάρχουν, παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που δεν. Γιατί να πούμε ότι υπάρχουν αναπληρωτές νέοι εκπαιδευτικοί που παίρνουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρόλα αυτά όμως κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να μορφώσουν τα παιδιά μας. Είναι πολύ βασικό. Και μια και το πήγαμε λίγο στο μέλλον, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε βάρος όλοι μας. Εκτός από τα παιδιά, εκτός από τη νέα γενιά, είναι και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, στο όνομα του οποίου έχουν γίνει πολλές πολιτικές. Έχουν εφαρμοστεί πολλά πράγματα, τα οποία είτε λειτουργήσαν υπέρ, είτε ακόμη αμφισβητείται ο ρόλος για τον οποίο έγιναν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι πολύ της μόδας τώρα, έτσι. Η θέση του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη είναι φυσικά ο σεβασμός στο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ γενικό. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Ακόμα και και αυτό που λέμε είναι, γιατί πολλοί λένε να γίνουν έργα, ανάπτυξης, νέοι, υποδομές, ωραία, όλα καλά, να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον και έχουμε δει ότι εκεί που δεν έχει γίνει έχουμε προβλήματα. Το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έχουμε πλημμύρες, έχουμε πολλά θέματα τα οποία είναι απότοκα της κλιματικής δράσης πάνω στο περιβάλλον. Άρα είναι θέμα να θέλουμε να το προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μεγαλώσουν, μια που είπαμε πριν για τα παιδιά μας, ένα περιβάλλον το οποίο θα τους δώσει μια καλύτερη ποιοτική ζωή, και ειδικά οι άνθρωποι που μένουν στα αστικά κέντρα το βιώνουν ακόμα περισσότερο. Εμείς έχουμε και την τύχη να είμαστε σε ένα νησί το οποίο απολαμβάνουμε τέλος πάντων περιβάλλον. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να γίνει οτιδήποτε αναπτυξιακό, ας το πούμε, γίνει, να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι το κεντρικό σύνθημα μας είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Αρκεί να το θέλουμε και να το επιλέξουμε. Αναφορικά κυρίως με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και έχουμε δει κατά καιρούς ακόμη σχεδιασμούς, πολύ απλά και εδώ για τυχείο, για ανεμογεννήτριες, για κάποια πράγματα τα οποία θα τοποθετηθούν, που θα προσφέρουν πράγματα, αλλά απ' την άλλη έχουμε τον αντίλογο ότι θα καταστρέψουν το περιβάλλον. Και πώς μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, δηλαδή? Φαντάζομαι ότι είστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βεβαίως, μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία. Αρκεί όμως
να είναι έργα τα οποία φυσικά δεν είναι μέσα σε αστικούς ιστούς ή σε ιστό ή σε κάποια χωριά. Τέλος πάντων, να είναι σε κάποιες περιοχές όπου δεν θα υπάρχουν κάποια προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Και το βασικότερο είναι να έχουμε, να έχουμε πράσινη ενέργεια, αλλά για να έχουμε και ενέργεια και πιο φτηνή, αλλά και σεβόμενη το περιβάλλον. Άρα, είναι θέμα το πώς επιλέγεις να διαβείς. Και πώς επίσης να διαχειριστείς. Και επίσης να πω ότι σε πολλά από αυτά τα έργα πάντα υπάρχουν και προσπάθειες να κάποιοι να επωφεληθούν. Τα έχουμε δει σε προϋπολογισμούς που έχουν φουσκώσει. Έτσι, αυτά τα ζούμε, όλοι τα βλέπουμε και είναι καιρός να τα πούμε και να δράσουμε πάνω σε αυτά. Κυρία Ξενιάδη, επειδή φτάνουμε και στο τέλος της ωραίας κουβέντας, θεωρώ, ναι, που είχαμε βγει πάρα πολύ ωραία. Και χαρακτηριστικά. Ναι. Θέλω να κοιτάξετε την κάμερα και να απευθύνετε ένα μήνυμα στους αιχιώτες ψηφοφόρους, με δεδομένο ότι είναι η τελευταία σας τηλεοπτική συνέντευξη. Ναι. Είμαστε λίγοι ως προς τις εκλογές. Να τους πείτε έτσι με δύο κουβέντες ένα πολιτικό μήνυμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σαν Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, θέλουμε μια στήριξη στις εκλογές που έρχονται σε 4 μέρες την Κυριακή 21η Μαΐου, να έχουμε μια δυνατή φωνή μέσα στη Βουλή, η οποία θα είναι μια φωνή αντίστασης και πάλης, και να κάνουμε μια... να αποτυπωθεί αυτό που συμβαίνει έξω στους δρόμους, οι κοινωνικοί αγώνες, ό,τι γίνεται, να αποτυπωθεί και μέσα στη Βουλή και να υπάρχει μία φωνή να υπερασπιστεί όλο τον κόσμο για μία καλύτερη και πιο αξιοπρεπή ζωή. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό αγώνα, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Από εμάς εδώ, καλό σας βράδυ.